παρακολουθείτε, αλλά σήμερα για πολλούς κρίνεται και το μέλλον της χώρας. Ξέρω εγώ τι να πω. Και άμα το μάθω τι θα γίνει. Θα βοηθήσω να κριθεί το μέλλον της χώρας με καλύτερο τρόπο. Κάτι περιμένε. Ξέρετε, ο κόσμος λέει για τους πνευματικούς ανθρώπους ότι περιμένουν τουλάχιστον ένα λόγο. Δεν ξέρω αν είναι επαναστατικός, παρηγορητικός, πάντως κάτι περιμένει. Μια διάσταση κάτι, πνευματική. Κάτι. Ναι. Όλοι περιμένουν κάτι από κάποιους εκτός από τον εαυτό τους. Λέτε, Δεν βαριέσαι. Ναι, δεν βαριέσαι. Ναι. Αν όλοι κάνανε αυτό που κάνετε εσείς όμως, δεν με ενδιαφέρει και τι θα γίνει, μάθω, δεν μάθω τι θα γίνει, τότε δεν θα υπήρχε καμία αντίσταση πουθενά σε τίποτα. Μη το λες αυτό. Η αντίσταση δεν ξέρεις από πού προέρχεται. Εσείς τι υποθέτετε, ας πούμε, ότι μπορεί να είναι ευκολότερη ή πιθανότερη αντίσταση από το σιωπηλό άνθρωπο παρά από αυτόν που φωνάζει στην πλατεία? Δεν ξέρω. Αυτά είναι απρόβλεπτα και απροσδιόριστα. Δεν μου λέτε, εσείς τώρα, αυτό το πράγμα που ονομάζεται οικονομική κρίση, που μειώνονται οι μισθοί, μειώνονται οι συντάξεις, μειώνονται τα εισοδήματα, κλείνουν τα μαγαζιά, υποφέρουν οι άνθρωποι, μπαίνουν στην ανεργία κτλ. Πώς το αντιμετωπίζετε, ως φυσικό πράγμα, ως αναμενόμενο? Θεωρείτε ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας, ας πούμε, πώς το αντιμετωπίζετε? Πρώτα εγώ δεν το αντιμετωπίζω αυτό το πράγμα, διότι έχω τόσο χαμηλή σύνταξη που δεν μπορούν να μου την κόψουν. Όχι, μπορούν, αλλά τέλος πάντων δεν το έχουν κάνει ακόμα, υποθέτω. Ας το κάνουν, να δούμε τι θα γίνει. Δεν βαριέσαι, σε αυτό το κολοχανείο που ζούμε όλα είναι πιθανά. Οπότε δηλαδή στον δρόμο που πηγαίνετε, Κυριακή βγαίνετε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη, πάτε στην εκκλησία, πάτε στην παραλία να πιείτε έναν καφέ, να μιλήσετε. Τι λέτε στον κόσμο που σας ρωτάει, κύριε Χριστιανόπουλε, τι θα πω γύρω μου, τι θα κάνω? Τι του λέτε εσείς, αν θέλετε να του πείτε κάτι? Του λέω ότι δεν ξέρω και δεν μπορώ να του δώσω μια γνώμη για τίποτε. Ξέρετε όμως ότι έχω διαβάσει συνεντεύξεις σας. Στις οποίες εκφράζετε άποψη συγκεκριμένη. Λέτε ότι ξοδεύαμε πολλά, ήμασταν αυτό. Μεταξύ λογοτεχνών. Μεταξύ λογοτεχνών. Βέβαια, φυσικά. Και ο κύριος Καμπουράκης λογοτέχνης είναι, πέστε τα μεταξύ σας τώρα. Δεν μου λέτε κάτι? Ναι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο ποιητής δεν μπορεί να δώσει κάτι στον κόσμο? Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να δώσει απολύτως τίποτε. Σαν παρατημένος μου φαίνεστε, κύριε Χριστιανόπουλε, γιατί τώρα? Διότι δεν μιλώ με τον τρόπο που θέλετε να τα ακούσετε. Ωραία, μιλήστε μας με τον τρόπο που νομίζετε εσείς ότι πρέπει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρετε? Δεν ξέρω, πού να ξέρω. Ναι. Δεν να σας ακούω κιόλα, ουδέποτε σας έχω ακούσει, ναι, για να πάρω κι εγώ καμιά ιδέα. Τέλος πάντων, ας είναι. Πάντως περνώ ωραία όταν δεν σας ακούω. Ναι, περνάτε ωραία όταν δεν μας ακούτε. Αφού και εμείς οι ίδιοι, έτσι, άμα δεν ακούω εγώ τον κύριο Καμπουράκη, επίσης περνάω ωραία, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά δηλαδή θέλετε να πείτε ότι πρώτη φορά μας βλέπετε την εκπομπή μας? Βεβαιότατα, δεν έχω καμία σχέση με τηλεοράσεις, δεν έχω τηλεόραση και δεν βλέπω την εκπομπή σας. Είστε πολύ τυχερός, πολύ. Δεν είναι θέμα τύχης, είναι επιλογή, δεν είναι τύχη. Ναι, σωστά. Πάντως περνώ ωραία. Συγγνώμη. Και όταν σας αγνώ, περνώ ακόμη ωραιότερα. Εντάξει. Περίπου δεν το αφαιτούμε εμείς. Τώρα εσείς τώρα αυτό χαρακτηρίζεστε ως τριμμένο άντερο, ως παλαβούτσικο, ως αυτό, αλλά υπάρχουν και μερικοί που λένε ότι το κάνετε και επίτηδες. Είναι και ένα στυλ αυτό της πρόκλησης, ας πούμε, και της αδιαφορίας. Ας πούμε ότι είναι έτσι. Και τι κερδίσατε? Όχι τίποτα, το συζητάμε απλώς. Όπως δεν κερδίζω κι εγώ βέβαια τίποτα. Ναι. Συμφωνώ ότι απάνω στη συζήτηση μπορεί να βγει κάτι καλό. Σας αρέσει η πρόκληση γενικά? Μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι, ανάλογα με την περίπτωση. Εμείς τώρα σας προκαλούμε τη διάθεση να μας προκαλέσετε ή να μας αγνοήσετε.
Διότι δεν βλέπω τρίτη επιλογή. Να αφήσουμε κατά μέρος τις προκλήσεις. Δεν βγαίνει τίποτε απολύτως. Τότε γιατί δεχτήκατε να συζητήσουμε, αφού δεν έχουμε τίποτα να πούμε? Νόμιζα ότι είχατε να με ρωτήσετε τίποτα πιο ουσιαστικό. Ποιο είναι το ουσιαστικό, αυτό αναρωτιόμαστε. Ξέρω εγώ, αυτό και εγώ δεν ξέρω. Συγγνώμη, σας ρωτάμε για την ποιήση. Μάθετε μας να σας κάνουμε ερωτήσεις. Τώρα τι σχέση έχετε εσείς με την ποιήση, δεν καταλαβαίνω. Για μας τα έχετε γράψει τα ποίηματα, δεν τα έχετε γράψει μόνο για τον εαυτό σας. Αλλά ποιος τα διαβάζει? Τα ποίηματά σας ή την ποιήση γενικώς? Γιατί? Γενικώς την ποιήση. Όχι, γιατί, μια χαρά. Όποτε γράψει ο Χριστιανόπουλος, όποτε μιλήσει ο Χριστιανόπουλος, τρέχουν όλοι και να τον διαβάσουν και να τον ακούσουν και λοιπά. Δεν είστε αμεληταία ποσότητα. Ίσα-ίσα. Το ανάποδο είστε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μιλώ όταν έχω κάτι να πω. Ενώ στην περίπτωση αυτή θέλετε να μιλήσω επειδή θέλετε εσείς να έχετε κάποια γνώμη. Θέλουμε τη γνώμη σας, θέλουμε να σας ακούσουμε. Θέλετε να εσείς έχετε απορίες, θέλετε να αντιστρέψουμε ρόλους, να ρωτάτε εσείς, να σας απαντάμε εμείς? Δεν έχω απορίες. Όπως καταλαβαίνετε, ήδη μου χαλάσατε όλη την ημέρα μου. Ήρθε το συνεργείο σας, έγινε το σπίτι άνω κάτω. Θα σας το τακτοποιήσω. Όχι, δεν είναι τίποτα. Αυτά είναι ανθρώπινα και συνηθισμένα. Γιατί όμως, αφού ξέρατε ότι θα γίνει φασαρία, διότι και σε άλλες εκπομπές έχετε βγει, γιατί το δέχεστε τότε να βγαίνετε? Νόμιζα ότι θα μου στέλνατε μια ωραία πιτσιρίκα η οποία θα είχε σοβαρές απορίες και εγώ θα τις έλυνα. Ενώ τώρα ποιος είναι εκεί? Δεν έχει πιτσιρίκα τώρα, δεν έχει γυναίκα. Όχι, είναι ένα συνεργείο, τέλος πάντων. Σας άκουγα προχθές στο ραδιόφωνο, λοιπόν, αφού θέλετε να πάμε στα σοβαρά, που λέγατε, επειδή μου είπαν ότι είχατε μια γατούλα εκεί στο σπίτι. Την κρατάγατε, λέει, πριν σε έρθει. Τρεις έχω. Τρεις. Εγώ θέλω αυτό που ήσασταν παιδί, το θέλω, το απαιτώ. Θυμάμαι, σας άκουγα προχθές στο ραδιόφωνο που λέγατε μια υπέροχη ιστορία για τις γάτες που ανέβαιναν στην κορυφή του Λωτού. Ναι. Θέλω ωραίο, πάρα πολύ, σας παρακαλώ, επειδή δεν την άκουσα, πέστε τι μας αυτή την ιστορία. Μα δεν την ακούσατε. Εγώ όχι, δεν την άκουσα, μου τη διηγήθηκε ο Δημήτρης εδώ, αλλά δεν του έχω και πολύ εμπιστοσύνη, προτιμώ να την ακούσω από εσάς. Πραγματικά είναι ωραία ιστορία. Στο προηγούμενο σπίτι μου, πριν 11 χρόνια, ήμουν σε άλλο σπίτι κοντά στο διοικητήριο. Ναι. Ήμουνα σε ένα τουρκόσπιτο χτισμένο το 1895 και είχε μια πάρα πολύ ωραία αυλή. Mm-hmm. Μάλιστα δύο αυλές, η μία δίπλα στην άλλη. Είχε πολλά δέντρα και 17 γάτες. Μέσα σε όλα τα άλλα δέντρα είχε και ένα καταπληκτικό λωτό. Απίθανα ωραίο λωτό, τον οποίο βέβαια τον τριγούσαμε κιόλα και τον απολαμβάναμε. Ναι. Ο λωτός, όπως ξέρετε, είναι ένα μυστήριο φρούτο που εάν δεν το κόψεις την ημέρα που πρέπει δεν έχει καμιά νοστιμιά. Mm-hmm. Είχα μία νοικοκυρά η οποία ήξερε την ημέρα που έπρεπε να το κόψει. Τον κάθε και έτσι καρπό, το απολαμβάναμε. Ναι, είναι πολύ μυστήριο πράγμα. Mm-hmm. Εκτός από αυτό βέβαια, είχε και το δέντρο, είχε ωραία κλαδιά και ανέβαιναν οι γάτες επάνω. Πρέπει να σας πω ότι το δέντρο είχε περίπου 4 πατώματα ανάλογα με τα κλαδιά του. Ναι. Στο τέταρτο και τελευταίο πάτωμα ήταν ψηλά κλαδάκια, ενώ πιο κάτω ήταν μεγάλα και χοντρά. Ναι. Υπήρχαν δε και πολλές γάτες οι οποίες γάμπριζαν ως συνήθως. Είχε και αρσενικές, είχε και θηλυκές. Ναι. Οι θηλυκές ανέβαιναν επίτηδες επάνω-επάνω, στο πιο ψηλό κλαδάκι, εκεί που δεν μπορούσε να σταθεί και κόντευε να πέσει. Παρ' όλα αυτά πετύχαινε κάποιες ισορροπίες. Ναι. Αυτές λοιπόν ήταν λίγο μυστήριες γάτες, όλες βέβαια, που σημαίνει ότι η γάτα είναι έξυπνο και πονηρό πλάσμα. Ναι.
Αυτές λοιπόν ήθελαν να βρεθούν με έναν γάτο αρσενικό και τον τραβούσαν να ανεβεί κι αυτός επάνω-επάνω. Αλλά βέβαια επάνω-επάνω ο γάτος ήταν χοντρός, ήταν βαρύς και πολύ δύσκολα μπορούσε να σταθεί. Αυτές γιατί το έκαναν αυτό? Δεν μπορούσα να καταλάβω, αλλά τελικά τις παρακολούθησα και κατάλαβα. Αν ανέβαιναν επάνω-επάνω στο πολύ ψηλό κλαδάκι, ο αέρας φυσούσε και το κουνούσε. Το κλαδί. Επομένως, το κλανί, το κλαδί. Ναι. Επομένως η γάτα απολάμβανε ένα κούνημα, το κούνημα του φυσήματος. Ναι. Αλλά ήθελε και το κούνημα του γάτου. Έτσι λοιπόν απολάμβανε διπλό κούνημα στο λωτό. Και έγινε κουνιστής στον τέλος. Ναι, 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 δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Και ήταν τόσο πονηρές ώστε το πετύχαιναν πάντοτε. Εντάξει, αυτή η σύλληψη όμως είναι καταπληκτική. Ναι, βέβαια, εγώ καθόμουν και το παρακολουθούσα. Είναι καταπληκτική, βέβαια. Γίνονταν ό,τι γίνονταν στο αψηλό κλαδάκι και μετά η Παρθένα κατέβαινε σαν αθώα, σαν να μην έτυχε τίποτε απολύτως. Αυτό είπα στους ανθρώπους. Την επόμενη φορά. Τους έκανε εντύπωση. Όχι, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε, διότι κανένας άνθρωπος δεν το απολαμβάνει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά δεν το απολαμβάνει. Ναι. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Εσείς γιατί είστε της γάτας, γιατί είστε της γάτας και όχι του σκύλου? Διότι υπάρχει διαχωρισμός, ξέρετε. Κάποιοι προτιμούν τους γάτους, κάποιοι προτιμούν τους σκύλους. Ναι, ναι, βέβαια, ξέρω πολύ καλά και έχω γράψει ποίηματα και για τους γάτους και για τους σκύλους. Για το ερώτημά σας θα σας απαντήσω και να με ακούσετε. Εγώ κατάγομαι από την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Δηλαδή και ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη ως ανταλλάξιμοι το 1924. Ήρθαν εδώ δίχως φράγκο στη τσέπη, με το βρακί στον κόλο, με χίλια ζόρια τακτοποιήθηκαν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και δεν προκόψαμε βέβαια, πάντοτε ήμασταν φτωχοί, αλλά τουλάχιστον ζήσαμε ελεύθεροι. Mm-hmm. Γιατί οι γονείς μου όταν ήταν στην Κωνσταντινούπολη υπέφεραν πάρα πολύ κατά την περίοδο της μικρασιατικής καταστροφής. Ναι. Από το 19 μέχρι το 22. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, προσέξετε, ήρθαν εδώ και παραδόξως η μάνα μου, η οποία ήταν ανέκαθεν φιλόζωη και ήδη από την πόλη, ήρθε κουβαλώντας ένα σκυλάκι το οποίο το λάτρευε. Μόλις ήρθε στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορείς να φανταστείς τι συνέβη. Το πάτησε μπροστά στα μάτια της ένα κάρο. Oh. Αυτό της κόστισε πάρα πολύ, σε μεγάλο βαθμό. Και ορκίστηκε έκτοτε να μην πάρει ποτέ σκύλι. Ενώ θα μπορούσε να είχε γατί, να είχε και γατί που να το πατήσει και αυτό το κάρο. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ορκίστηκε από τότε να μην πάρει ποτέ σκύλο. Έτσι λοιπόν η μάνα μου από το 1924 έχει γατιά. Μπορείτε να φανταστείτε ότι η φάμπρικα αυτή συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα. Τη συνεχίσατε εσείς κανονικά, έτσι? Ναι, 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 κανονικά βέβαια. Να σας πω, μιας και μιλάτε για τη μάνα σας, αυτό το περίφημο ποίημα για τη μάνα, γιατί είναι τόσο... Ενώ ξεκινήσατε από ό,τι σας άκουσα σε μια άλλη συνέντευξη παλιά, να κάνετε έναν ύμνο για τη μάνα σας, βγήκε λίβελο στο τέλος. Γιατί, πώς, εκ των υστέρων, πώς το έχετε ερμηνεύσει αυτό?